και σε μια ιδέα. Γεια σας, πρώτα. Θύελα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η αναφορά του Λάκη Λαζόπουλου κατά τη χθεσινή του εκπομπή στο Wolfgang Schäuble, συνδέοντας την αναπηρία του με τον τρόπο σκέψης του, λέγοντας χαρακτηριστικά: όταν ένας άνθρωπος είναι καθυλωμένος σε μία καρέκλα, το μυαλό του καθυλώνεται σιγά σιγά σε μία ιδέα. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν οξύτατες αντιδράσεις, με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία να κάνει λόγο για βαθύτατα ρατσιστική αναφορά του ηθοποιού. Αυτό που έκανε ο κύριος Λαζόπουλος εχθές, να συνδέσει τις απαράδεκτες όντως πολιτικές θέσεις του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας με την προσωπική του κατάσταση, με την αναπηρία του, είναι χειρότερο και από τις θέσεις του. Είναι μια αναφορά βαθύτατα ρατσιστική. Μετά τις δηλώσεις του κυρίου Βαρδακαστάνη, γραπτή απάντηση έδωσε μέσω email ο Λάκης Λαζόπουλος. Το συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκα είναι ο κύριος Σόιμπλε. Δεν αναφέρθηκα σε κανέναν άνθρωπο που έχει ή δεν έχει πρόβλημα. Είπα μάλιστα ότι η συμπεριφορά αυτή ίσως να του επιτρέπει να βάλει υποψηφιότητα ως ο νέος Χίτλερ της ιστορίας. Οξύτατα σχόλια για τον απαράδεκτο παραλληλισμό κατέκλυσαν τα social media. Είναι χαρακτηριστική η ανάρτηση ατόμου με κινητικό πρόβλημα. Λαζόπουλε, γεννήθηκα με πρόβλημα και από την πρώτη μέρα της ζωής μου, από την πρώτη στιγμή που άνοιξα τα μάτια μου, το πρώτο πράγμα που αντίκρισα ήταν η αναπηρία που είχα χωρίς να το διαλέξω. Γι' αυτό που είπες για το Σόιμπλε και το καροτσάκι που μετακινείται, έχω να πω πως είσαι ό,τι πιο συχαμένο υπάρχει στον πλανήτη και πως με αυτά που λες δεν προσβάλλεις μόνο εμένα αλλά και όποιον αγωνίζεται στη ζωή του για τα δικαιώματα των αναπηρών. Η άποψη για την κατωτερότητα των αναπήρων είναι καθαρός φασισμός. Ακόμη και η ανοχή σε τέτοιες απόψεις δίνει χώρο στον εκφασισμό. Ανάπηρος δεν είναι όποιος βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι, αλλά όποιος θεωρεί ότι είναι ανώτερος από αυτόν. Η σάτυρα δεν έχει όρια. Έχει όμως πάτο. Για το χθεσινό σχόλιο του Λάκη Λαζόπουλου προς τα άτομα με αναπηρία, δεν άργησε να σχολιάσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας ως παράδειγμα τη μητέρα του. Έχω μάθει να δέχομαι την πολιτική κριτική και τη σάτυρα, όσο κακόπιστη αυτή και αν είναι. Η χθεσινή όμως αναφορά του Λάκη Λαζόπουλου στην αναπηρία του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών ξεπέρασε κάθε όριο. Η μητέρα μου ήταν τα τελευταία χρόνια της ζωής της καθυλωμένη σε αναπηρική καρέκλα. Αυτό δεν επηρέασε την κρίση της, αλλά κυρίως ούτε την καλοσύνη της. Ένδειξη πολιτισμού μιας χώρας είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο κύριος Λαζόπουλος, μέσα στη χυδαιότητα που τον διακρίνει, δεν σεβάστηκε ούτε αυτό. Η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία έχει ήδη ζητήσει από τον ηθοποιό να ανακαλέσει την χθεσινή του αναφορά και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.